Ο Άγιος Βασίλης φέρνει 150 ευρώ μπόνους εγγραφής. Μπες τώρα στη winmasters.com.cy. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Time από το Λεόντιο Τράτο. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Πρώτα δευτερόλεπτα σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε αρχικά αν αλλάζει κάτι σε σχέση με το σχήμα. Να δούμε την πρώτη επίθεση με τον Ποτέ να κάνει κίνηση ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ 1-0. Γκολ από τα ποδητήρια στα 14 δευτερόλεπτα σε μια απίστευτη επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Ο Μίκαλ Ποτέ σκοράρει. Η παλιά που βγαίνει, το γύρισμα από τον Ζαχίτ και τον Εμπεσίλιο. Θα περάσει τον Ντουμπλάο Ποτέ, θα νικήσει τον Χαρούς. Στα 14 δευτερόλεπτα έχουμε το πιο γρήγορο γκολ του φετινού πρωταθλήματος και είναι για το ΑΠΟΕΛ με τον Μίκαλ Ποντέ. Τώρα ο Ράγιος, η μπάλα πρώτη κεφαλιά από τον Μερκή. Ο Ράγιος ένα σούτ, την μπάλα πάνω από την εστία του Πέρες. Γρήγορος ρυθμός, αλλαγή παιχνιδιού με τον Εμπεσίλιο για τον Σάλα. Η κατέβασε κοντά στην περιοχή της ανόρθωσης. Η σέντρα που βγαίνει ο Αρούς εντυπωσιακά θα μαζέψει. Ντουγκλάο. Ράγιος, σέντρα, ο Αμπτουλάγεφ, ευκαιρία, μεγάλη φάση, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για την ανόρθωση στο 35. Αρκετές δυνατές μονομαχίες ανάμεσα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Πράνιτς είναι κοντά, ο Καλό γύρισε για τον Γκάντσεφ που έχει χώρο για το σούτ, θα το κάνει ο Πέρεφ, με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Ζαχίτ λίγα μετραφόρα, τώρα εκτελεί, μπάλα που πάει εκεί που είναι ο Μερκής, ο Χαρούς θα βγει και θα μαζέψει. Ζωάο Βίκτορ. Έσκασε μια μπαλιά για τον Γκάντσεφ. Το γύρισμα ο Σισε προσπάθησε. Ο Μερκής ωραία άμυνα. Να δούμε εδώ τη φάση με το ΑΠΟΕΛ. Τον Εμπεσίλιο τον Ποτέ να αφήνει μέσα στην περιοχή ο Ζαχίν. Ο Αλονεύτης ευκαιρία. Η κόντρα τεράστια φάση. Η πιο κλασική για το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τον Στάθη Αλονεύτη. Μωράης θα πάρει. Ο Ποτέ ανεβαίνει. Περιμένει και ο Εμπεσίλιο. Ο Ποτέ κάνει κίνηση με τον Πράνιτς και τον Ντουγκλάο. Η σέντρα του Ποτέ, ο Χαρούς, η προβολή, η κεφαλιά, γκολ 2-0. Ο Εμπεσίλιο ανενόχλητος, έγινε λάθος εκεί από την άμυνα της ανόρθωσης. Και ο Λορέντζο Εμπεσίλιο πάει να δώσει μεγάλο προβάδισμα στο ΑΠΟΕΛ. Κοιτάξτε εδώ, τον Ποτέ από πλάγια θέση δεν είναι στην φυσική του θέση. Είναι αυτός που θα βγάλει την σέντρα. Όντως κάνει προβολή άσχημη εκεί ο Αρτιματάς, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής κρατώντας. Σώζοντας την ανόρθωση από την φάση με τον Αλονεύτη. Όμως εδώ η προβολή του νεαρού πρώτου Χαρούς θα μπερδέψει την κατάσταση. Ο Ιανουάριος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός στη μάχη του τίτλου. Δεν θα κριθεί απολύτως τίποτα. Αλλά με μαζεμένα ντέρμπι, ένα γύρισμα εδώ. Η μπάλα πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Λεόντιος Στράτος στο μαρκάρισμα στον Καμαρά. Λοιπόν, το πλάγιο. Τώρα από εδώ θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια. Εδώ ίσως φανεί καλύτερα. Υπάρχει ένα άγγιγμα αρχικά τα χέρια του Καρλάου πάνω στον Καμαρά. Σήκωσε ψηλά και το πόδι. Είναι κοντά ο διαιτής, έχει δώσει πέναλτι. Έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο κάπτεν της βαροσιωτικής ομάδας. Ζωάο Βίκτορ τώρα εκτελεί. Ο Πέρε θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Τεράστια απόκρουση και τεράστια ευκαιρία. Η ανόρθωση χάνει την κλασικότερη ευκαιρία από τα 11 βήματα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Αυτό το Αντώνης Παπαδόπουλος και νωρίτερα στο Τσίριο. Το κόρνερ που εκτελεί τον Ντεκαμάργο. Γκολ 3-0. Κοιτάξτε που είναι ο Ντεκαμάργο. Μόνος του παίρνει την κεφαλιά. Δεν τον προλαβαίνουν οι αμυντικοί της βαροσιώτικης ομάδας για να γίνει έτσι το ανόρθωση από ΕΛ 0-3. Πάμε για το κόρνερ με τον Ρούμπεν Ράγιος. Δυνατά εκτελεσμένο κεφαλιά, γύρισμα, ευκαιρία, βρήκε αέρα ο Αρτιματάς, νέο σούτ έξω από τον Άλβες. Πράνιτς για τον Αμπτουλάγεφ, θα κάνει ένα δυνατό σούτ, την μπάλα εκτός εστίας του Πέρεφ. Ο Άγιος Βασίλης φέρνει 150 ευρώ μπόνους εγγραφής. Μπες τώρα στη winmasters.com.cy.